Γεια σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείς με τη μετάφραση? Δεν θα το έλεγα όνειρο ζωής, αλλά ήταν κάτι που προέκυψε μετά από τις σπουδές μου, η Ιταλική Φιλολογία, σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και ήταν κάτι που ανακάλυψα μέσω των σπουδών μου και τότε ουσιαστικά άρχισε να μου αρέσει και επέλεξα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη μετάφραση. Τι εικόνα έχεις για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτή και σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι έχει αλλάξει τώρα που εργάζεσαι επαγγελματικά? Πρωτού ασχοληθώ επαγγελματικά, εντάξει, είχα μια εικόνα όπως έχουν οι περισσότεροι από εμάς, πιστεύω, ότι εντάξει, γίνονται μεταφράσεις είτε λογοτεχνικές είτε μη άλλων κειμένων και δεν είχα μια ιδέα του πώς γίνεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εν μέρη, εφόσον μητέρα μου είναι Ιταλίδα, γεννήθηκα Ιταλία, είχα μια επαφή με τη μετάφραση από μια γλώσσα στην άλλη, αλλά δεν ήταν κάτι τόσο το επίσημο, ας το πούμε. Γενικότερα, πώς νιώθεις όταν μεταφράζεις κάποιο έργο και σου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο αυτό εσένα, απολαμβάνεις κάτι πάνω σε αυτό? Όταν μεταφράζω, είναι ανάλογα, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που μεταφράζω που μπορεί να μην έχω και πολύ όρεξη να το κάνω. Αλλά όχι, συνήθως μου αρέσει να μεταφράζω γιατί προσφέρουν γνώσεις πάνω σε διαφορετικά πεδία, σε διαφορετικά αντικείμενα, δηλαδή επειδή μεταφράζουμε οτιδήποτε θα μπορεί να τύχει να μεταφράσουμε, ειδικά και στο μεταπτυχιακό, πάνω σε πολλά αντικείμενα και είναι ωραίο γιατί ψάχνεις, βρίσκεις καινούρια πράγματα, πράγματα που δεν ήξερες. Εκτός από μεταφραστής είσαι και συγγραφέας? Όχι. Άρα έχεις κάποια άλλη απασχόληση εκτός από τη μετάφραση? Ως εργασία? Επαγγελματικά εργάζομαι περιστασιακά ως καθηγητής Ιταλικών. Ωραία. Ανήκεις σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών? Όχι ακόμα, γιατί ουσιαστικά τώρα με το που τελειώσαμε το μεταπτυχιακό μας ενημέρωσαν για ποιες είναι οι ενώσεις μεταφραστών κλπ. Και μόλις ξεκινήσουμε το επάγγελμα κανονικά, ας πούμε, τότε ναι, θα ψάξω λίγο για το σε ποια ή σε ποιες να ενταχθώ. Είσαι ικανοποιημένος με τις απολαύσεις από τη μετάφραση? Θα έλεγα εντάξει, πως μέχρι τώρα ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι το τουλάχιστον έτσι όπως δουλεύω εγώ ακόμα, με το οποίο θα μπορούσα να ζήσω μόνο από αυτό. Αλλά εντάξει, πιστεύω πως οι απολαύσεις που είχα μέχρι τώρα ήταν αρκετά ικανοποιητικές ως δευτερεύον πάντως επάγγελμα. Ποια είναι η σχέση σου με τη γλώσσα στην οποία μεταφράζεις, μας είπες? Ιταλικά και αγγλικά έχω, ναι, δύο γλώσσες εργασίας. Με τα ιταλικά, ναι, είναι μητρική μου, όπως και τα ελληνικά. Το οποίο αρχικά μου ήταν λίγο πιο δύσκολο, μπορώ να πω, να μεταφράζω από και προς τα ιταλικά, γιατί δεν είχα συνηθίσει να μεταφράζω. Ενώ δεν είχα μάθει ποτέ να μεταφράζω την ιταλική, από την ελληνική προς την ιταλική και ανάποδα. Αλλά εντάξει, το συνήθισα πολύ γρήγορα και δεν είχα κάποιο πρόβλημα κατανόησης, εννοείται. Τώρα τα αγγλικά, εφόσον τα έμαθα σαν ξένη γλώσσα και μου άρεσαν και πολύ σαν γλώσσα γενικά, εντάξει, έχω ένα αρκετά καλό επίπεδο, πιστεύω. Και ναι. Η σχέση σου με τους συγγραφείς ο οποίους μεταφράζεις, υπάρχουν κάποιες Μέχρι τώρα δεν έχω μεταφράσει λογοτεχνικά κείμενα, έχω μεταφράσει κατά βάση άλλο τύπου κειμένων, είτε τεχνικά, είτε άρθρα, αλλά και ναι, δεν έχω συνεργαστεί με κάποιο συγγραφέα συγκεκριμένο ακόμα. Άρα ασχολείσαι κυρίως με μετάφραση εκτός λογοτεχνικών? Ναι, με τεχνικών κειμένων. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι δυσκολίες μετάφρασης? Οι δυσκολίες μετάφρασης. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες και αυτές συνήθως είναι και ανάλογα στο άτομο. Στον κάθε μεταφραστή, δηλαδή μπορεί να έχει δυσκολίες σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, εντάξει, μετάφραση εννοείται πως για να είναι κανείς καλός μεταφραστής πρέπει να έχει γνώσεις πάνω σε πολλά αντικείμενα, πρέπει να ξέρει να
ψάχνει, να ξέρει να ερευνά, να βρίσκει ουσιαστικά τις πληροφορίες που χρειάζεται, χάνοντας λίγο χρόνο ουσιαστικά. Είναι αυτά περισσότερο. Η βασική δυσκολία πιστεύω είναι αυτή, ότι κάποιος πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Υπάρχει κάποιο πολιτισμικό στοιχείο το οποίο η απόδοση σε δυσκόλεψε στη μετάφραση ή σε έχει εντυπωσιάσει κάτι? Τώρα, πολιτισμικά στοιχεία στις μεταφράσεις που έχω ασχοληθεί δεν υπήρχαν και πάρα πολλά, λόγω ότι ήταν τεχνικών κειμένων οι περισσότερες. Όσον αφορά τα ιταλικά, όχι, γιατί ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο, ως μητρική μου ιταλική, έχω ζήσει και κάποια χρόνια εκεί και δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα με τα πολιτιστικά στοιχεία της Ιταλίας. Τώρα με τα αγγλικά, εντάξει, κάποιες φορές ναι, ειδικά άμα μεταφράζω κείμενα τα οποία δεν είναι αναγκαστικά αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αγγλικά από άλλη αγγλόφωνη χώρα, όπως για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία ή η Αυστραλία, υπάρχουν κάποια πολιτισμικά στοιχεία, ναι, που κάποιος πρέπει να τα προσέξει πολλές φορές όταν μεταφράζει. Γενικά, δέχεσαι κάποια κριτική πάνω στα αντικείμενα τα οποία μεταφράζεις, και αν ναι, πώς θα μεταφράζεις? Πάντα υπάρχει κριτική πάνω σε οτιδήποτε κάνουμε. Τώρα, αν αυτή η κριτική έρχεται καλοπροαίρετα, είναι καλοδεχούμενη. Άμα κάποιος ασκεί κριτική μόνο και μόνο για, χωρίς να ξέρει και μόνο και μόνο για να την ασκήσει, εντάξει, τότε εννοείται πώς θα το ψάξω, αλλά άμα δω ότι δεν υπάρχει κάποια βάση στην κριτική που ασκεί, απλά δεν θα ασχοληθώ. Και το τελευταίο, θεωρείς ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια? Η επιμέλεια, σαφώς. Η επιμέλεια πάνω στη μετάφραση είναι κάτι το απαραίτητο, γιατί εννοείται πως όσο περισσότεροι βλέπουν ένα κείμενο, σίγουρα θα βρουν κάποια λάθη. Δηλαδή, είναι πάντα καλύτερο να το δουν όχι μόνο ένας μεταφραστής, αλλά και ένας επιμελητής ύστερα από αυτόν. Όχι γιατί έχει κάνει κάποια, όχι γιατί είναι κακός ο μεταφραστής, απλά εφόσον δεν είναι και μια πολύ εύκολη δουλειά και είναι και κουραστική, σίγουρα μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Και στον καλύτερο μεταφραστή κάτι θα ξεφύγει, κάτι δεν θα έχει καταλάβει σωστά. Άρα ο επιμελητής είναι εκεί για να διορθώσει αυτά. Και εννοείται για να επιμεληθεί και ολόκληρο το κείμενο ανάλογα με το γιατί στόχο έχει αυτό το κείμενο, για το πού είναι, πού πρέπει να πάει. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για τη συνέντευξη και για το